Ξεκινώντας, λέμε ότι στηρίζουμε το υπόμνημα των εργαζομένων στο καζίνο Πάρνηθας. Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει υπογραφεί και είναι προϊόν συλλογικών διαπραγματεύσεων και να απαλληφθούν από το άρθρο 74 του υποσυζήτησης νομοσχεδίου όλες εκείνες τις διατάξεις που ανοίγουν πόρτες και παράθυρα για να παραβιαστούν οι όροι αυτής της συμφωνίας υπέρ της εργοδοσίας. Με άλλα λόγια, ο νόμος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικός και να μην αφήνουν το περιθώριο παρερμηνιών από το προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί. Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 74 μιλάει για τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λάβει ο εργοδότης ώστε να μην υπάρξει βλαπτική μεταβολή. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος την εκλάβει ως τέτοια και δεν μπορεί να συνεχίσει την εργασία, το έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση και να αποχωρήσει. Αυτό πρέπει να πούμε ότι αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα για αλλαγές, για παράδειγμα, στην κατάργηση τμήματων ή ειδικοτήτων, άρα και θέσεων εργασίας. Πρέπει να υπάρχει ρητή διάταξη που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά προβλέπονται ακριβώς από την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να εισαχθεί η ισχύς των διατάξεων του νόμου 21-12 του 20, από τον οποίο και προβλέπονται συγκεκριμένες δυνατότητες για τον εργαζόμενο σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής και να θεωρούνται αυθαίρετες, παράνομες ή καταχρηστικές όποιες τροποποιήσεις των όρων εργασίας. Και επίσης, η πενταετής προστασία να μην προβλέπεται μόνο για τις νέες θέσεις εργασίας, αλλά για το σύνολο αυτών. Παρακάτω, απαιτούμε την πλήρη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους συμβασιούχους, την καθαριότητα και φύλαξη. Κατέστρεψαν τα χέρια τους, την κυριολεξία, τις πλάτες τους, τα πνευμόνια τους με τα χημικά, μέρα νύχτα, με καραντίνα ή χωρίς, με lockdown ή χωρίς. Καθάρισαν και απολύμαναν τα πάντα και προστάτευσαν με τη δουλειά τους τον κόσμο, στις υπηρεσίες, στα υπουργεία. Και λέμε να τερματιστεί άμεσα αυτή η αισχρή σχέση ομοιρίας για εργαζόμενους που είναι πλέον απαραίτητη, ιδίως σε τέτοιες συνθήκες. Χρειάζεται, παρακάτω, η παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης λόγω των ειδικών συνθήκων για την προστασία των εργαζομένων, αλλά ούτε συζήτηση για την εισαγωγή μηχανισμών διεξαγωγής συνεδριάσεων και αρχιερισιών των συλλογικών οργάνων. Μηχανισμών δηλαδή που να ενισχύουν την εργοδοσία με δυνατότητες παρακολούθησης των διεργασιών στο εργατικό κίνημα, δυνατότητες παρεμβολών στις αρχιερεσίες για δημιουργία συσχετισμών υπέρ των ανθρώπων της στο κίνημα. Νομίζω έχετε πάρει ηχηρή απάντηση όπου προσπαθήσατε να το επιβάλλετε. Συνεχίζεται από την άλλη το πρόγραμμα Συνεργασία, εξυπηρετώντας την ανάγκη της εργοδοσίας, έτσι να βγουν αλόβητα τα κέρδη της από την πανδημία. Να μην χάσει ούτε ένα φράγκο είτε για μισθούς είτε για ασφαλιστικές εισφορές. Της προσφέρεται ένα πλαίσιο που θέλει να συνεχιστεί, να ισχύει, εφόσον της δίνει τη δυνατότητα για μεθόδους ευελιξίας, εκπεριτροπής εργασίας, αλλά και αποτελεσματικό εργαλείο για τη συνεχή μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Να ξεχάσετε, λέμε, την μονιμοποίηση τέτοιας κατάστασης. Τα συνδικάτα έχουν πάρει φωτιά για να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους. Και όχι μόνο αμείβεται με μισθούς πείνα στους εργαζόμενους, ουσιαστικά με χρήματα δικά τους από τη φορολογία, ετοιμάζεται και σχέδιο χρηματοδότησης δεκάδων δις ευρώ για επενδύσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που είναι και αυτά από τη φορολογία των ίδιων των εργαζομένων. Ο αριθμός των διασωληνωμένων για να περάσουμε στην πανδημία εκτός μέθ' έχει ξεφύγει. Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό έχει κουραστεί και έχει φτάσει στα όρια του. Γιατί δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες στα νοσοκομεία. Και δεν φτάνει που δεν επιτάσσεται τις ιδιωτικές κλινικές, δεν φτάνει που δεν παίρνει μέτρα για την αντιμετώπιση των πραγματιών αιστιών υπερμετάδοσης, όπως έχουν αναδειχθεί, ενώ συνεχίζουν τα σωματεία να σας στέλνουν καταγγελίες κάθε μέρα δεκάδες για χώρους εργασίας που οριάζει παντελής έλλειψη μέτρων, αποτελώντας την κυριολεξία εγκληματικές ενέργειες με ευθύνες της κυβέρνησης, δεν παίρνονται μέτρα και βέβαια και άλλα που έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν κάνετε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εσείς τι κάνετε? Διπλασιάσατε το κόστος των ιδιωτικών μεθ, όσες από αυτές δηλώνουν σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, και πετάτε εξ ολοκλήρου στην ατομική ευθύνη τον έλεγχο, την καταγραφή, την αυτοεπιτήρηση και την αυτοεπιδημιολογία. Όταν όμως, ακόμα και με τα χρήματα που διαθέτετε για αυτά τα self-test, θα μπορούσατε να προσλάβετε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που χρειάζονται στα νοσοκομεία. Έχετε άλλα σχέδια βέβαια. Το βασικό πακέτο παροχών δεν θέλετε να νομιμοποιήσετε και να θωρακίσετε τίποτα σε σχέση με το ΕΣΥ. Και το πλέον αδιανόητο, προχωράτε σε διώξεις όπως αυτή του μέλους του Προεδρίου της ΕΝΗΘ, του Σιούλη, την απόλυση του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένου στο νοσοκομείο Αγίου Σάββας ή τη στέρηση μισθού σε ειδικευόμενο στον Ευαγγελισμό. Γιατί το κάνετε αυτό? Διότι δεν κάνουν ίχνος απόκλησης από το κοινωνικό καθήκον που τους έχει ανατεθεί. Όχι μόνο ως ήρωες που σώζουν ζωές
με τσακισμένα τα βιολογικά τους αποθέματα, αλλά και διπλά ήρωες, γιατί και λένε και ζητάνε ό,τι λείπει για να σώσουν περισσότερους. Της κυβέρνησης μπορεί να δίνεται εξετάσεις στο κεφάλαιο, αλλά ο λαός μας ξέρει πολύ καλά ποιος είναι, ποιος του είναι αναγκαίος, ποιος είναι ο δικός του ήρωας, και γι' αυτό λέμε να πάρετε τα χέρια σας από τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς, δεν τρομάζετε κανέναν. Και τέλος πρέπει να πούμε ότι έχετε δώσει πολύ αέρα στους μονοπωλιακούς ομίλους. Τους είπατε ότι σχεδιάζετε την κατάργηση της απεργίας και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και παίρνουν και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του. Και ο πρώτος, ο ελληνικός χρυσός. Δεν φτάνει που τους δώσατε γη και ίδρο με την προκλητική ανανέωση της σύμβασης την προηγούμενη εβδομάδα. Τους παραδώσατε τον αμύθιτο πλούτο του λαού μας. Αυτοί συνεχίζουν να τα χορταίνουν με τίποτα. Άνοιξαν επίθεση ενάντια στους εργάτες. Σε αυτούς δηλαδή, στους οποίους οφείλουν την ίδια τους την ύπαρξη. Και οι διευθυντάδες, και οι τραπεζίτες, και οι εφοπλιστές, και οι βιομήχανοι. Και γιατί άνοιξαν επίθεση? Γιατί οι εργάτες ζητάνε τα αυτονόητα. Ποια είναι αυτά? Μέτρα για να μην δηλητηριάζονται στη δουλειά, μέτρα για να βγουν ζωντανοί από τα έγκατα της γης, μέτρα για να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να πάνε την επόμενη μέρα στη δουλειά. Αυτά ζητάνε. Επικαλούμενοι οι εργοδότες εσωτερικές διαδικασίες δεν επιτρέπουν την είσοδο στον πρόεδρο και στον γραμματέα του σωματείου να εισέλθουν στο χώρο εργασίας. Η κυβέρνηση φέρεται ακέραια την ευθύνη. Οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέψουν την περιστολή των ελευθεριών και των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων. Η επιδίωξη για το χτύπημα της απεργίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, την κατάργηση του 8ωρου, έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση των εργαζομένων. Λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο. Ευχαριστώ.